Είμαι η Άννα, είμαι μάνα, είμαι από το Κεθέα Νόστος και είμαι εδώ γιατί είμαι καλά. Εγώ θα έλεγα, όχι μόνο κάτω τα χέρια από το Κεθέα, αλλά σ' έρθουν αυτοί που προσπαθούν να κλείσουν τα στεγνά προγράμματα, να δούνε έστω μία φορά το μήνα να μπαίνουν, να βλέπουν τι ψυχή δίνουν οι εργαζόμενοι, τι ψυχή δίνουν οι γονείς και τα παιδιά, που αυτά τα παιδιά έπεσαν στα ναρκωτικά. Θέλω να έχουν ναρκωμένους νέους ανθρώπους για να μπορούν να περνάνε όλα αυτά που περνάνε προς όφελος πραγματικά, όχι του λαού, του κεφαλαίου. Βρισκόμαστε εδώ για να μην σταματήσει η κραυγή του Κεθέα. Και ο τρόπος είναι απλός. Να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Υγείας. Δεν έχουμε κάτι να διαπραγματευτούμε. Περιμένουμε να πάρει πίσω αυτή την απόφαση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει τη σημερινή κραυγή αγωνίας που βγάζουν οι θεραπευτικές κοινότητες, οι σύλλογοι γονέων, οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας οδηγεί στο στραγγαλισμό των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων. Συνεχίζοντας από εκεί που άφησαν οι προηγούμενοι, με την υποστελέχωση, με την μειωμένη χρηματοδότηση, ουσιαστικά οδηγούν σε μια πολιτική διαχείρισης της βλάβης από τα ναρκωτικά, μια πολιτική που εχθρεύεται τον αγώνα που μπορεί να δώσει σήμερα ο νέος με τα στεγνά προγράμματα για να σωθεί. Δεν είναι μια απόφαση που ήρθε ως κεραυνό σε νεφρία. Στηρίζεται στις δίθεν αντιναρκωτικές πολιτικές που ισχύουν έως σήμερα, που έχουν ανοίξει το δρόμο για την παράδοση της απεξάρτησης στους ιδιώτες και στις ΜΚΟ. Στηρίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα των εξαρτήσεων που είχε καταθέσει και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από τον οποίο έμπαιναν οι βάσεις για να συνδεθούν, όπως έλεγαν, τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα με τα προγράμματα υποκατάστασης. Είναι μια εξέλιξη η οποία πρέπει να βρει όλη την κοινωνία απέναντι, γιατί χτύπημα της απεξάρτησης σημαίνει άνοιγμα του δρόμου των ναρκωτικών, συμβιβασμός της κοινωνίας με το φαινόμενο και όξυνσή του. Ήδη η βασική γραμμή, η βασική στρατηγική ευρωπαϊκή, αλλά και εδώ φαίνεται ότι αυτές είναι εξελίξεις, είναι να συνυπάρξουν τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα με τα προγράμματα υποκατάστασης, πράγμα το οποίο θα αλλοιώσει το βασικό περιεχόμενο των στεγνών. Εμείς εκτιμάμε ότι τα στεγνά προγράμματα, και αυτό δείχνει και η εμπειρία εδώ και από την Ελλάδα, έχουν απεξαρτήσει εκατοντάδες, χιλιάδες τοξικοεξαρτημένους. Αυτή τη στιγμή χτυπιούνται και οι τοξικοεξαρτημένοι και οι οικογένειές τους. Αντιθέτως, τα υποκατάστατα δεν προσφέρουν θεραπεία. Ίσα-ίσα συντηρούν χιλιάδες τοξικοεξαρτημένους. Είμαι ο Γιώργος και είμαι και Θεά! Όσο η κυβέρνηση, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση, αντί να κάτσουν να στηρίξουν τα προγράμματα τα οποία βοηθούν από ό,τι εκτιμάμε τους χρήστες, ανταυτού στηρίζουν πολιτικές στο όνομα της κερδοφορίας, πολιτικές οι οποίες δεν απεξαρτούν, πολιτικές οι οποίες οδηγούν περισσότερους χρήστες στην τοξικοεξάρτηση, αλλοιώνουν το περιεχόμενο των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και χτυπούν ακόμα και τις εργασιακές σχέσεις του ίδιου του προσωπικού μέσα στα προγράμματα. Γιατί πλέον θα καλούνται οι θεραπευτές, το προσωπικό, να δουλεύει με εξάμηνα, με εννιάμηνα, που όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτούς τους χώρους χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, χρειάζεται μόνιμο προσωπικό ο χρήστης προκειμένου να έχει μια σταθερή θεραπευτική παρέμβαση και όχι προσωπικό το οποίο θα είναι αναλώσιμο, μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Είμαι ο Μάριο και είμαι και Θεά! Και ο Μάριος είναι και Θεά! Είμαι ο Αντώνης και είμαι και Θεά! Και ο Αντώνης είναι και Θεά! Σε αυτόν τον αγώνα συνεχίζουμε τη στήριξή μας και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πρέπει να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν είναι ένας καυγάς για τα πρόσωπα. Είναι ένας καυγάς ουσιαστικά για το αν θα στηριχτεί αυτή η πολιτική που διαχειρίζεται το πρόβλημα ή αν θα στηριχτεί μια πολιτική η οποία οδηγεί τη δυνατότητα νέοι άνθρωποι να κερδίσουν τον αγώνα για τη ζωή.
αυτά τα προγράμματα που βγάζουν χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες παιδιά που έχουν διαπρέψει πραγματικά και έχουν ενταχθεί στην κοινωνία ισότιμα, πρέπει να τα αφήσουν ελεύθερα και όχι μόνο να τα αφήσουν, να τα ενισχύσουν, πραγματικά σύμφωνα με τις ανάγκες τις σημερινές.